Την αλλάζει λοιπόν η διαδικασία, μιας και μπαίνουμε και στην τουριστική περίοδο. Συμφωνία λοιπόν της ΑΔΕ με τρεις μεγάλες πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, την Airbnb, την Booking και την VRBO. Στο στόχαστρο λοιπόν μπαίνουν τα ακίνητα που νοικιάζονται σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά οι διοκτήτες τους έχουν ξεχάσει να δηλώσουν το Μητρό, και το ακίνητο και στο Μητρό, αλλά και φυσικά κρύβουν τα εισοδήματά τους από την εφορία. Τι θα γίνεται λοιπόν από τον Ιούνιο του 2021, και αυτές οι δηλώσεις θα πρέπει να γίνονται κάθε χρόνο, κάθε Ιούνιο κάθε έτους. Οι διοκτήτες θα μπορούν να δηλώνουν το Μητρό τους στις πλατφόρμες τις συγκεκριμένες που έχουν συμφωνήσει με την ΑΔΕ. Θα υπάρχει ένας ξεχωριστό σημείο δηλαδή εκεί. Οι πλατφόρμες με τη σειρά τους θα μπορούν να καρφώνουν στην εφορία τους ιδιοκτήτες που δεν έχουν Μητρό, δεν έχουν δηλώσει Μητρό και φυσικά κρύβουν τα εισοδήματά τους από τις ελληνικές φορολογικές αρχές. Και φυσικά, Λίνα, όσοι βρεθούν να μην έχουν δηλώσει Μητρό, άρα κρύβουν και τα εισοδήματά τους, δεν θα συμμετέχουν πλέον σε αυτές τις πλατφόρμες, θα τις εξαιρούν δηλαδή. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πολύ.